Τώρα πάμε σε θέματα πολιτικής και ειδικότερα στην κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει μεταξύ του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΚΑ, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη και του βουλευτή Εύρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργού εσωτερικών, του κυρίου Γιώργου Ντόλιου. Ο Δημοσθένης Δούκας θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μιλάμε βέβαια για το σημείο αιχμής, το μήλον της Έριδος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Ζεόλιθος, έτσι. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Μανιάτη εδώ στο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μας έδωσε τη δική του θέση. Φαίνεται πως υπάρχει συνέχεια πλέον από τον κύριο Ντόλιο σήμερα πια. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση που αφορά εμάς, γιατί εμάς εννοώ την περιοχή, γιατί η υπόθεση του Ζεόλιθου, η οποία είναι μια εν υπνώση ιστορία και επένδυση, αφορά το μέλλον των αναπτυξιακών του Εύρου. Άρα, καλώς ασχολείται ο κύριος Ντόλιος, καλώς και το Υπουργείο εγκαλείται και καλώς το Υπουργείο θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Τώρα, στον ακήρυχτο αυτό πόλεμο βλέπουμε ότι έχουμε μια κορύφωση. Το Υπουργείο δεν εγκαλείται, μόνο εγκαλείται και εγκαλεί βέβαια και το Υπουργείο. Σαφέστατα. Εδώ, ναι. Υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ του κύριου Ντόλιου και του κύριου Μανιάτη, που επέμπει πλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Από συνέντευξη που έχει δώσει ο κύριος Ντόλιος στο ηλεκτρονικό περιοδικό αυτοδιοίκηση.gr, φαίνεται, ας πάρω τους χαρακτηρισμούς που απευθύνει στον κύριο Μανιάτη για το γεγονός ότι ο κύριος Μανιάτης απάντησε με έναν τρόπο, ο οποίος ήταν και αντιδιοντολογικός, αντικοινοβουλευτικός, δημοσιοποίησε την απάντησή του, το γνωρίζεις, το θυμάσαι και εσύ, πριν απαντήσει στη Βουλή, τη δημοσιοποίησε στα μέσα. Την απάντηση και την διαδικασία ο κύριος Ντόλιος τις χαρακτηρίζει με τις εξής φράσεις, συνοπτικά. Έκπληξη και αλγινή εντύπωση μου προκάλεσε. Το κείμενο της απάντησης είναι υβριστικό. Οφείλει να κάνει, ο κύριος Μανιάτης οφείλει να ανακαλέσει το ύφος και τα λεγόμενά του και να απαντήσει επί της ουσίας. Είναι σε θέση να κάνει διαγωνισμό. Το κρατάμε αυτό για τη συνέχεια. Η απάντησή του είναι υβριστική. Ο κύριος Μανιάτης είναι εκτεθειμένος γιατί άργησε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια, τα οποία είναι στοχευμένα στο πρόσωπο και στις επιλογές του κύριου Μανιάτη. Ο κύριος Ντόλιος λέει, αν κάνει το δημόσιο διαγωνισμό όπως απαιτεί και λέει, δικαιώνεται. Αν δεν τον κάνει, τότε είναι αυτό που λέει. Είναι εκτεθειμένος. Αν κάνει το διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ναι. Έτσι, αυτό είμαστε, που λέει ο κύριος Μανιάτης. Αυτό θέλω να μάθω και αυτό θέλω να κάνει αφού το λέει. Να τον κάνει. Τόνισε επανειλημμένο ο κύριος Μανιάτης στην συζήτηση που είχαμε δημοσθενή ότι έχει ζητήσει από τον κύριο Σόκο, τον διοικητή της αποκεντρωμένης, να προκαλέσει διεθνή, να προκηρύξει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Δεν έχει γίνει. Γι' αυτό και ο κύριος Ντόλιος λέει, εγώ λέει, φοβάμαι ότι δεν θα γίνει. Και τότε θα είναι εκτεθειμένοι και ο κύριος Μανιάτης και αυτοί που σαμποτάρισαν ήραν την ανάθεση που είχε γίνει στην γνωστή εταιρεία του, για την αξιοποίηση του κύριου Ζεόλιθου. Τώρα, λέει ο κύριος Ντόλιος κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτή η υπόθεση λέει την έχω καταγγείλει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Άρα πλέον ο κύριος Παπαδήμος είναι ενημερωμένος. Λέει επίσης κάτι εξίσου ενδιαφέρον, ότι να μας πει ο κύριος, εγώ λέω ρωτάω, δεν ξέρω, λέει ακούω. Και θέλω να μας πει ο κύριος Μανιάτης. Να μας πει ο Μανιάτης ποιοι εισάγουν Ζεόλιθο. Ακριβώς. Ναι. Λέει εγώ δεν ξέρω, ακούω. Είναι έτσι. Αν εισάγουμε Ζεόλιθο και δεν αξιοποιούμε τα δικά μας κοιτάσματα, είναι πραγματικά εθνικό έγκλημα. Και δεύτερον, ποια εταιρεία, αν γίνεται κάνει εισαγωγή στη Βουλγαρία, ποια είναι, να την μάθουμε. Και εκεί υπονοεί κάτι ο κ. Ντόλιος. Δημοσθένη, έχεις διαφορετική αίσθηση και εσύ. Φαντάζομαι ότι μοιάζει μάλλον και οι δύο πολιτικοί να γνωρίζουν πράγματα που δεν θέλουν, δεν το μάθει κανένας από τον δύο να πει. Τώρα θα τα πούνε, ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή η συνέντευξη αυτή είναι πραγματικά στοχευμένη και σοβαρή και βαριά απέναντι στον κ. Μανιάτη, η απάντηση του ΙΠΕΚΑ κύκλου του κ. Μανιάτη, ξέρεις ποια είναι. Εμείς στείλαμε το φάκελο στην εισαγγελέα και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Άρα, εφόσον η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, θα έχουμε μια μάχη δικαστικού χαρακτήρα όπου εκεί θα υποθούν πολλά. Πάρα πολλά. Τώρα, βέβαια, αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι να δούμε αν και κατά πόσον θα αξιοποιηθεί ο Ζεόλιθος ή δεν θα αξιοποιηθεί. Γιατί όπως πάει το πράγμα εδώ και 10 χρόνια, το συγκεκριμένο ορεικτό είναι στα έγκατα της γης και βεβαίως δεν αξιοποιείται στο υπέδαφος και δεν αξιοποιείται. Τώρα, μια που μιλάμε για τον κύριο Ντόλιο, να πούμε πως είχαμε ένα επεισόδιο χθες στην Αθήνα σε ένα γνωστό μπαρ στο Παγκράτη. Ο κύριος Ντόλιο συμμετείχε μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μια συνάντηση την οποία είναι άγνωστο ποιος την προκάλεσε. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένος το ποιος ήταν ο προσκαλών και ποιοι ήταν τελικά οι αποδέκτες αυτής της πρόσκλησης. Μπήκαν κάποιοι νεαροί στο συγκεκριμένο μπαρ, επετέθησαν στους βουλευτές, ρίχνοντάς τους αυγά, μπουκάλια και διάφορα άλλα υλικά
και προκαλώντας ένα έντονο επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας. Για να μην θεωρηθεί ότι υπερβάλλουμε ή γιατί έχω κάποιες προσωπικές πληροφορίες, εγώ θα αναπαράξω μόνο τους πολιτικούς συντάκτες, γιατί στην ομάδα των βουλευτών ήταν και πολιτικοί συντάκτες που θα παρακολουθούσαν και θα συζητούσαν, λέει, τα εσωκομματικά. Άρα να αναπαράξω μόνο τα επίσημα κείμενα των συντακτών που συμμετείχαν, για να μην πούμε δικά μας. Ήτανε οι βουλευτές Κωνσταντινόπουλος, Ντόλιος, Παπουτσής, ο Δημήτρης της Καβάλας. Της Καβάλας και όχι ο Χρήστος. Κάποιες εφημερίδες γράφουν Χρήστος, λάθος στην Αθηναϊκές. Ο κύριος Καρανίκας, η κυρία η Σοφία Γιαννακά και η κυρία Παναρίτη. Μάλιστα. Ήταν σε εστιατόριο του Μπαγκρατίου. Εισέβαλε... Ποιος προσκάλεσε, ξέρουμε. Εγώ ξέρω. Αλλά δεν θέλω να πω δικές μου πληροφορίες για να μην πούνε μα το διωγγώνεις και το αλλάζεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα ρεύμα από το εσωκομματικό του Πασόκ ήταν η συνάντηση με αυτό το ρεύμα. Να πούμε στους τηλεθεατές μας βεβαίως πως το αντικείμενο της συζήτησης και το θέμα της συνάντησης δεν ήταν άλλο παρά το Εθνικό Συμβούλιο του Πασόκ. Ναι, τα εσωκομματικά. Η συζήτηση θα ήταν, λέει, για τα εσωκομματικά. Ξέρω εγώ και από άλλους βουλευτές που μίλησε, που κλήθηκαν και δεν πήγανε, όταν τους ρωτούσανε πού θα πάμε στους εστιατόρες στο Παγκράτη, τι να κάνουμε, να μιλήσουμε καθαρά για τις εσωκομματικές διαδικασίες, τις εξελίξεις και την υποψηφιότητα των αρχηγών. Ξέρω από βουλευτές που δεν πήγανε και από βουλευτές που συμμετείχανε, έναν τουλάχιστον που μίλησα, εκείνος μου είπε ναι, έτσι έγινε, άστα ένα δράμα. Πάντως, τώρα, βουλευτές πέσανε εδώ... αυγά, γιαούρδια και οτιδήποτε, έγινε μια μικροσύγκρουση με τους αστυνομικούς ασφαλείας των βουλευτών και όταν πήγε η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη, είχα φύγει. Ναι, πάντως Δημοσθένη, να πούμε πως υπήρξαν και βουλευτές εδώ του Εύρου, του Πασόκ, που εκλήθησαν και δεν αυτοί, πήγανε. Αλλά δεν πήγανε, διότι θεώρησαν πως η πρόσκληση δεν ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και ο προσκαλών δεν ήταν... Ακριβώς, δεν είναι της επιλογής τους, λέμε. Ναι, της επιλογής τους ή δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο το θεματολόγιο, ας το πούμε, η ατζέντα. Όλα αυτά έγιναν χθες. Ναι, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα διακόψουμε τώρα, κύριε